Δεν είχε τη δύναμη και το σθένος να αντιδράσει όπως έπρεπε, όπως χρειαζόταν για να χτυπήσει το παιχνίδι. Τις φάσεις από τον αγώνα που μετέδωσε ζωντανό το Mega Channel περιγράφει ο Νίκος Παπαδογιάννης και στο ρεπορτάζ είναι ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Δύσκολα Ξάνθη με τον Κοστένογλου που βρίσκει ένα διάδρομο. Θα σουτάρει. Οι προϋποθέσεις ήταν αρκετά καλές. Τελευταία στιγμή έπεσε πάνω του και ο Κασάπης. Τελικά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χάρη Ατματζίδη. Ο Καραγεωργίου σαν τελευταίος παίκτης ψάχνει με μια βαθιά παλιά τον Βρίζα. Ο Βρίζας παίρνει την κεφαλιά, χώνεται εκεί με στην άμυνα ο Μαρσέλο. Και 1-0 από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος πάει να εξελιχθεί σε κακό δαίμονα της ΑΕΚ. Είδατε, ο Μαρσέλο Βεριντιάνος, πυρτόζος εκεί, πετάχθηκε μπροστά από τον Καραγιάννη μετά από την πρώτη μονομαχία που κέρδισε ο Βρίζας και πρόλαβε την έξοδο του Ατματζίδη. Να πάλι η κεφαλιά που παίρνει ο Βρίζας από τον Παπαδόπουλο. Ο Μαρτσέλο πετάγεται μπροστά από τον Μανολάο. Ο Καραγιάννης, ο προσωπικός του αντίπαλος, ήταν κάπου αλλού. Και ο Μαρτσέλο σε θέση έξω δεξιά. Αναπτύσσεται και ο Βρίζας σε θέση center forward. Ο Βρίζας που εδώ δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε. Τεγκελίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Εκεί που κινείται σε θέση έξω δεξιά ο Χαλκίδης. Ο Μαρτσέλο είναι κοντός, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Το σουτ κατευθείαν η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κοστένογλου. Ο Αλεξανδρής. Μπάλα δεν βγήκε, ο Αλεξανδρής ψάχνει τον Δημητριάδη. Αυτός βρέθηκε πίσω από τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Σαμαρά. Ο Μίτεφ που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Θα αλλάξει με τον Μαρσέλο. Να, ο Μίτεφ σε καλή θέση. Θα γίνει το 2-0. Ο Ατματζίδης θα πει όχι και θα το πει με έναν τρόπο ιδιαίτερα εντυπωσιακό και εμφατικό. Σαβεύσκι κλέβει. Το πείσμα όμως θα καταφέρει να τον μαρκάρει ο Μαλούσης. Για να δούμε, Αλεξανδρής, χωρίς να υπάρχει offside. Ο Αλεξανδρής στο Δημητριάδη που με τη μία θα σουτάρει. Ο Μίρτσος με τα πόδια. Το φάουλ εκτελείται χωρίς ουσία. Ο Καραγεωργίου βλέπει τον Χαλκίδη, ο οποίος είναι σε κανονική θέση. Για να δούμε τον Χαλκίδη. Μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πραγματικά στο 62 από τον Γιώργο Χαλκίδη. Ο Μίρτσος θα κάνει άσχημη απόκρουση, όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δημητριάδης. Γίνεται κεφαλιά στα χέρια του Μίρτσου που πρόλαβε να γυρίσει. Κύριε Αλέφαντε, να το θεωρήσουμε αυτή την επιτυχία σαν μια νέα αρχή για την προσπάθεια της Ξάντης να παραμείνει στην κατηγορία. Ήταν πράγματι μια νέα αρχή. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο, οι οποίοι ήταν σήμερα καταπληκτικοί. Είμαι τόσο συγκινημένος για την υποδοχή που μου φύλαξε ο κόσμος και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν σήμερα, υπερβάλλανε αυτούς. Τους λέω ένα ευχαριστώ και σε όλους τους συνεργάτες μου, το Διοικητικό Συμβούλιο και το συνεργάτη μου, το βοηθό, τον Σμυρλίδη, τον Γιάννη. Το μερίδιο του Νίκου Αλέφαντο ποιο είναι σε αυτήν την επίπεδο? Είπα ότι ποσεστέν το μερίδιο και ο φιλάθλος κόσμος. Συγχαρητήρια σε αυτούς.